Είμαστε και σήμερα έξω από το χώρο που βρισκόταν το εργοστάσιο της ΕΤΜΑ εδώ που 43 ακριβώς χρόνια πριν δολοφονήθηκε από την εργοδοσία και το αστικό κράτος η Σωτηρία Βασιλακοπούλου την ώρα που μοίραζε προκηρύξεις του ΚΚΕ στους εργάτες της ΕΤΜΑ. Η πρωτοπόρο κομμουνίστρια, μέλος της ΚΝΕ και τριτοετής φοιτήτρια της Παντίου, σύμβολο της συμπόρευσης του φοιτητικού με το εργατικό κίνημα, στην πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στους δυνάστες της. Οι τομεακές οργανώσεις πανεπιστημίων έρευνας και κλωστοϊφαντουργία σηματισμού δέρματος οργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, θέλοντας να τιμήσουμε και με αυτόν τον τρόπο τη μικρή συντρόφισσα με το μικρό χαμόγελο και τα μεγάλα πανανθρώπινα όνειρα, όπως έγραφε για αυτήν ο Γιάννης Ρίτσος. Γιατί το παράδειγμά της, η σκοπή και το ιδανικά που την ενέπνευσαν, εμπνέουν κάθε νέο κομμουνιστή στην πάλη μας για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ήταν 28 Ιουλίου του 1980. Παραμονή της μεγάλης πανεργατικής απεργίας και συγκέντρωσης ενάντια στην ακρίβεια, τις απολύσεις, στην ανεργία. Η απόφαση της εργοδοσίας να μην φτάσει ούτε μία προκήρυξη στα χέρια εργάτη. Η απόφαση των συντρόφων, κάθε εργάτης πρέπει να πάρει προκήρυξη του κόμματος, να μάθει τους στόχους του μεγάλου συλλαλητηρίου. Η εργοδοσία συγκεντρώνει τους εργάτες σε πούλμαν και η αστυνομία δίνει την εντολή τα πούλμαν να βγουν με ταχύτητα από την πύλη του εργοστασίου για να μην προλάβουν οι εργάτες να πάρουν προκηρύξεις. Η Σωτηρία απλώνει τελευταία φορά το χέρι της, κρατώντας την ανακοίνωση. Το πούλμαν που οδηγούσε γνωστός μπράβος της εργοδοσίας τη χτυπά, παρά τις εκκλήσεις δεν σταματά και τη δολοφονεί με τις πίσω ρόδες. Η δολοφονία ονομάστηκε από την κυβέρνηση ένα πολύ λυπηρό ατύχημα που δεν συμμεριζόταν την προσπάθεια να πολιτικοποιηθεί. Ο μπράβος της εργοδοσίας δικάστηκε για ανθρωποκτονία εξαμελίας και εξαγόρασε τη φυλάκισή του για 200 δραχμές τη μέρα. Η εργοδοσία δεν κατηγορήθηκε ποτέ για το έγκλημα. Έγινε τεράστια προσπάθεια να συγκαλυφθεί. Αποκαλύφθηκε με τραγικό τρόπο για ακόμα μια φορά το αδίστακτο πρόσωπο του κεφαλαίου, που ο μεγαλύτερος φόβος του είναι να έρθουν οι εργαζόμενοι σε επαφή με τις επαναστατικές πρωτοπόρες ιδέες του ΚΚΕ. Αποκαλύφθηκε μέσα στη δεκαετία του 80, που όπως τη λέγανε ήταν η δεκαετία αποκατάστασης της δημοκρατίας, ότι η δημοκρατία σταματά έξω από τους χώρους δουλειάς, όπου νόμος είναι το κέρδος των λίγων και όχι οι ανάγκες των πολλών. Αποκαλύφθηκε ότι το αστικό κράτος είναι εξαιρετικά ικανό να υπηρετεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, όμως επιλακτικά ανίκανο ακόμα και για να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή στοιχειωδώς όταν πρόκειται για τους εργαζόμενους και το λαό. Όπως άλλωστε ζούμε και τώρα, ξανά και ξανά, όπως αποκαλύφθηκε με τραγικό τρόπο στα Τέμπη, όπως αποκαλύφθηκε με τραγικό τρόπο όταν τη στιγμή που κεγόταν όλη η Ελλάδα, η κυβέρνηση έστελνε αστυνομικές δυνάμεις να πετάξουν από το σπίτι της μονογονεϊκή οικογένεια για χρέος 800 ευρώ, υπερασπιζόμενοι τα κοράκια των φαντς. Αποκαλύφθηκε όμως και κάτι ακόμα, ότι ο λαός με την παρέμβασή του στις εξελίξεις μπορεί να μην αφήσει κανένα έγκλημα να συγκαλυφθεί. Έτσι και τότε δεν πέρασε η συγκάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης. Σε λιγότερο από μισή ώρα οργανώθηκε συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο, μόλις έγινε γνωστή η είδηση της δολοφονίας, το Συνδικάτο Κλωστοϊφαντουργών Αττικής και η Εργοστασιακή Επιτροπή Εργαζομένων της ΕΤΜΑ κάλεσαν σε απεργία. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η προσπάθεια συγκάλυψης δεν πέρασε. Η συντρόφισσα Σωτηρία μας εμπνέει στην καθημερινή προσπάθεια να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και του ταξικού της χαρακτήρα μέσα στην εργατική τάξη, στη νεολαία. Περισσότεροι να μπαίνουν στον οργανωμένο αγώνα σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την εξουσία του. Στην προσπάθεια συγκέντρωσης δυνάμεων στην πάλη για την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που δεν μπαίνει μπροστά κανένα κέρδος παρά μόνο οι ανάγκες της εργατικής τάξης του λαού. Συντρόφισσα Σωτηρία, δεν σε ξεχνάμε, γεμίζουμε δύναμη, συνεχίζουμε να σε τιμάμε κάθε μέρα με τον αγώνα μας. Αθάνατη.